επιστροφή εδώ στο στούντιο της Κρήτης. Σήμερα τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Εδώ στο κάτω μέρος της οθόνης μπορείτε να δείτε και πώς ακριβώς επικοινωνείτε μαζί μας. Επικοινωνούμε μέσα από τα social media φυσικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σαν εκπομπή και σαν Κρήτη TV αλλά και σαν μονάδες. Εγώ με ελληνικούς χαρακτήρες, ο Μπάμπης με λατινικούς χαρακτήρες. Βεβαίως υπάρχει το κανάλι της Κρήτη TV στο YouTube όπου εκεί μπορείτε να δείτε όλες τις συνεντεύξεις που κάνουμε. Που σημαίνει ότι μπορείτε, αν κάτι χάσατε, να το δείτε στην συνέχεια. Και βέβαια υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο της Κρήτη TV, το γνωρίζετε. Εκεί μπορείτε να μας καλέσετε και να μας πείτε ό,τι θέλετε, να μας πείτε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπα, είμαστε παντού. Και είστε όλοι παντού. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πια κανείς. Άντε δύο-τρεις να κάνουν επανάσταση και να είναι μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί όμως, όπου είμαστε ένα πολύ μεγάλο καφενείο και ανεξέλεκτο καφενείο. Ο συνεργάτης της εκπομπής μας, ο καλός μας φίλος, ο κύριος Νίκος Παπα-Νικολάου, κλινικός ψυχολόγος φυσικά, είναι μαζί μας εδώ και θα μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ακριβώς για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για το δηλητήριο το οποίο ενίοτε χύνουμε στο μέσο, στα όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ποιοι ενίοτε, ίσως πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Γιατί είμαστε τόσο κακοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Ναι, είναι μεγάλο ερώτημα, πολύ μεγάλο ερώτημα. Θα έλεγα ότι σίγουρα υπάρχει επιθετικότητα, αυτό που λέγαμε, υπάρχει δηλητήριο, υπάρχει αγένεια, υπάρχουν αρνητικά σχόλια. Το σίγουρο είναι, ξέρεις Μέρη, ότι υπάρχει σε πρώτη φάση ανωνυμία. Η ανωνυμία, ειδικά για παράδειγμα, αν μιλήσουμε για το Facebook, από ό,τι διάβαζα, περίπου το 1/3 των προφίλ είναι ψεύτικα προφίλ. Άρα λοιπόν μιλούμε για ανώνυμα προφίλ, από τα οποία ο καθένας από την ασφάλεια του καναπέ του μπορεί με κάποιο τρόπο να εξαπολύσει μύδρους απέναντι στον οποιονδήποτε ζει, κινείται και δεν αισθάνεται ότι τον συμπαθεί. Το σίγουρο το δεύτερο είναι η απόσταση. Η απόσταση την οποία έχουμε, φυσική απόσταση, που μας είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσουμε αρνητικά, να χλεβάσουμε κάποιον ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη του νησιού, στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Άρα λοιπόν επίσης είναι ένα στοιχείο. Το τρίτο είναι ότι γινόμαστε περισσότερο κακοί από ό,τι φαίνεται. Διαμέσου του γραπτού λόγου. Δηλαδή, στο γραπτό λόγο, μάλλον χύνουμε περισσότερο μελάνι, μάλλον θέλουμε να είμαστε περισσότερο δεικτικοί, ίσως περιμένοντας το ότι κάποιοι θα το διαβάσουν και με κάποιο τρόπο θα ανεβάσουμε τη χαμένη μας ως ένα σημείο αυτοπεποίθηση. Από εκεί και πέρα, το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν ευμεγέθης μεγάλοι, τεράστιοι μονόλογοι. Στους μονόλογους, ξέρεις, έχει τη δυνατότητα κάποιος να ξεκινήσει αρνητικά, να αισθανθεί αρνητικά στην πορεία ακόμη περισσότερο, να φορτιστεί από αυτά τα ίδια που γράφει. Οπότε, με κάποιο τρόπο, από ένα σημείο και μετά, να χύσει ακόμα περισσότερο μελάνι, αρνητικό μελάνι προφανώς, απέναντι σε έναν οποιονδήποτε άνθρωπο βρίσκεται και θέλει να τον στολίσει εντός εισαγωγικών κατάλληλα, θα λέγαμε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι συζητήσεις επίσης δεν γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα να γράψω εγώ κάτι, κάποιος άλλος να απαντήσει μετά από μισή ώρα, κάποιος άλλος μετά από 24 ώρες να δώσει απάντηση στον τρίτο και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ δεν έχω άμεσα τη δυνατότητα να δω τις αντιδράσεις του άλλου, το πώς αισθάνεται ο άλλος, δηλαδή το τι συμβαίνει ουσιαστικά στον άλλον, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση εμπολής. Από εκεί και πέρα λοιπόν, έχουμε λοιπόν χρόνο, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερο, ακόμα περισσότερο θυμό, βράζουμε στο ζουμί μας εντός εισαγωγικών από αυτά τα οποία ίσως έχουμε διαβάσει. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο, μπαίνουμε στη διαδικασία το να απαντήσουμε, να συνεχίσουμε, να είμαστε ακόμη περισσότερο επιθετικοί. Και προφανώς, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, το οποίο ίσως αφορά όλα τα περισσότερα, είναι το ότι έχουμε την ψευδαίσθηση ότι νικάμε, έχουμε την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει ένα έτσι, κοινό το οποίο μας παρακολουθεί, στο οποίο δίνουμε παράσταση. Και άρα λοιπόν, αυτό μας επικροτεί ενίοτε με κάποια likes. Όπως θα δούμε, τα οποία likes μάλλον περισσότερο τραβάνε τα αρνητικά σχόλια, τα likes, και αυτό λειτουργεί μεγενθετικά στην ήδη προϋπάρχουσα επιθετική συμπεριφορά την οποία έχουμε. Άρα, Νίκο, με όλα όσα μας περιγράφεις, ουσιαστικά υπάρχει ένα υπόβαθρο και στο διαδίκτυο και ειδικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, για ένα τεταμένο κλίμα. Υπάρχει αυτό το υπόβαθρο. Άρα, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης λατρεύουν αυτό, τους αρέσει αυτό το τεταμένο κλίμα. Ακριβώς αυτό ισχύει, Μπάμπη. Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Φαίνεται λοιπόν ότι με βάση την έρευνα ότι τα αρνητικά σχόλια έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να γίνουν viral. Δηλαδή, μια αρνητική είδηση φαίνεται ότι έχει 67% πιθανότητες, αρνητικό μονόλογος έχει 67% περισσότερες πιθανότητες να αναπαραχθεί σε σχέση με κάτι θετικό το οποίο θα διαβάσει κάποιος. Άρα λοιπόν, πολύ πιο εύκολα κάποιος μπαίνει στη διαδικασία του να χύσει το μελάνι του, όπως έλεγα προηγουμένως. Αυτό βέβαια μας θυμίζει λίγο και τις παλιές εποχές της δημοσιογραφίας, την παλιά σχολή σκέψης ότι η αρνητική είδηση πουλάει.
Νομίζω ότι ήταν επί χρόνια, ήταν σε ένα σημείο και ξέρεις, αρεσκόμαστε το να βλέπουμε μονομαχίες παρόμοιες ουσιαστικά και αυτό είναι το οποίο τελικά τη συντηρεί. Ίσως από άτομα τα οποία θέλουν να αισθάνονται ότι τους παρακολουθούν, ίσως και από κάποιους άλλους οι οποίοι τους παρακολουθούν. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέατρο εντός εισαγωγικών του παραλόγου, σίγουρα ένα θέατρο το οποίο είναι ένα τεταμένο θέατρο, το οποίο πολύ απλά συντηρεί παρόμοιες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα θα λέγαμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, Μπάμπη, λειτουργεί συσπηρωτικά ακόμα και για αυτούς οι οποίοι διαβάζουν τη συγκεκριμένη ανάρτηση, ας πούμε, για παράδειγμα. Δηλαδή, συσπηρωνόμαστε γύρω από αυτόν. Ίσως αυτός λέει αυτό το οποίο θα ήθελα να πω εγώ και δεν μπορώ να πω εγώ. Είναι κάτι αντίστοιχο το οποίο το βλέπουμε με κάποιους πολιτικούς, οι οποίοι μπορεί να λειτουργούν ακραία κάποιες φορές και συσπηρώνουν περιέργως κάποιους ανθρώπους γύρω τους. Για ποιο λόγο? Ίσως γιατί αυτοί λένε αυτό που πιθανά ο καθένας από εμάς θα ήθελε να πει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ξεπερνώντας προφανώς τα όρια και τα εσκαμμένα. Έχουν προφίλ. Έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ, δηλαδή όλοι αυτοί που είναι τόσο επιθετικοί στο διαδίκτυο. Υπάρχει μια νόρμα, ένα manual, κάπως μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε? Θα έλεγα ότι το χαρακτηριστικό, το σίγουρο χαρακτηριστικό είναι ότι μιλούμε για άτομα τα οποία είναι θυμωμένα, έτσι ξεκάθαρα. Θυμωμένα φυσικά, τα οποία μπορεί να είναι άρρωστα θυμωμένα, αυτό που λέμε ψυχοπαθητικά άτομα, δηλαδή με μια διαταραχή προσωπικότητας, πραγματικά έντονη διαταραχή προσωπικότητας που μπορούν να έχουν. Άτομα ναρκισσιστικά, δηλαδή άτομα τα οποία αισθάνονται ότι γίνονται ανακτορίσιμα μέσα από αυτό το οποίο ουσιαστικά γράφουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Άτομα επίσης τα οποία με κάποιο τρόπο έχουν προβληματικά στοιχεία στην προσωπικότητά τους, στο χαρακτήρα τους, άτομα αντικοινωνικά, εσωστρεφή, τα οποία κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να βγουν εντός εισαγωγικών στην επιφάνεια. Δεύτερη κατηγορία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς. Τρίτη όμως κατηγορία και τεράστια κατηγορία είναι τα λεγόμενα άτομα υπεράνω υποψίας. Άτομα τα οποία δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε, δεν τους καταλαβαίνουμε πολύ πολύ εύκολα, αλλά ευνοούνται από την ανωνυμία που έλεγα προηγουμένως και οι οποίοι χύνουν το μελάνι τους πολύ εύκολα. Τα ταπεινά χαμομηλάκια. Τα ταπεινά χαμομηλάκια ακριβώς, τα οποία χύνουν το μελάνι τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προφανώς μια τελευταία κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι υποβλέπουν κάπου, οι οποίοι πετυχαίνουν κάποιο σκοπό, δηλαδή για παράδειγμα το να μπορέσουμε να αποκτήσουμε κάποια αγαθά, να ανεβάσουμε τη χαμένη μας αυτοεκτίμηση ή επίσης να μπορέσουμε να αποκτήσουμε φήμη μέσα από αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν είναι μια μεγάλη κατηγορία, μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων που δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι εμπεριέχεται μόνο σε παθολογικές συμπεριφορές. Ίσως τα άτομα τα οποία έχουν παθολογία να λειτουργούν λίγο πιο ακραία μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά ωστόσο δεν είναι και τα μόνα, όπως έλεγα προηγουμένως. Μάλιστα. Βλέπουμε στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Νίκο, τον θυμό να μεταφράζεται πολύ συχνά σε μια έτσι ρητορική μίσος πραγματικά. Αυτό τι συνέπειες έχει? Προφανώς έχει πάρα πολλές συνέπειες, έμεσες, άμεσες συνέπειες γενικότερα στην ψυχολογική ευεξία, στην ψυχολογική κατάσταση των ατόμων. Θα λέγαμε ότι έχει τόσο βραχυχρόνια αποτελέσματα, τόσο και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα έτσι, τα άτομα. Τα άτομα δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι πρώτον έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση αυτά τα οποία δέχονται ή προσπαθούν ή ρίχνουν την αυτοεκτίμησή τους αυτά τα οποία δέχονται την αρνητική κριτική και την υβριστική κριτική ενίοτε. Από εκεί και πέρα το επόμενο είναι μοναξιά, απομόνωση που μπορεί να έχουν και να βιώνουν τα συγκεκριμένα άτομα. Άγχος, διαταραχές στον ύπνο τους, από εκεί και πέρα, φόβος, ανασφάλεια που μπορεί να έχουν και γενικότερα θα λέγαμε ότι επηρεάζεται και η αξιοπρέπεια των ατόμων. Αυτό βεβαίως εξαρτάται από κάποιες καταστάσεις. Και όταν λέμε εξαρτάται από καταστάσεις, δηλαδή αν έχω βιώσει μια παρόμοια κατάσταση στο παρελθόν, έχω κάνει την ανάρτησή μου και με κάποιο τρόπο επαναβιώνω την κατάσταση αυτή μέσα από τα ευριστικά σχόλια τα οποία δέχομαι. Άρα λοιπόν είμαι πολύ πιο ευμετάβλητος στη συγκεκριμένη κατάσταση και πολύ πιο δεκτικός στην οποιαδήποτε αρνητική κριτική. Το επόμενο είναι η ψυχολογική και η σωματική δύναμη, την οποία έχω μέχρι τώρα ουσιαστικά χτίσει. Αυτό το οποίο λέμε ψυχική ανθεκτικότητα, το οποίο έχει κάποιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ψυχική ανθεκτικότητα, προφανώς μπορεί να τα απεξέλθει πολύ καλύτερα σε όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια. Και φυσικά είναι οι διαθέσιμες πηγές υποστήριξης, τις οποίες μπορεί να έχει κάποιος, δηλαδή το κατά πόσο έχει άτομα γύρω του, τα οποία με κάποιο τρόπο τον υποστηρίζουν, οικογένεια, φίλοι, γνωστοί, οι οποίοι με κάποιο τρόπο θα λειτουργήσουν καλύτερα. Με κάποιο τρόπο θα σταθούν δίπλα του. Ουσιαστικά είναι σαν το bullying που δεχόμαστε και διαζώσεις. Απλά όσο πιο μικρός είσαι και όσο λιγότερη η ανθεκτικότητα έχεις σε όλα αυτά, τόσο περισσότερο σε επηρεάζει, σωστά? Ακριβώς, Μέρη. Είναι σαν το bullying και θα σου έλεγα ότι και τα αποτελέσματα τα οποία έχει είναι ακριβώς ίδια με τα αποτελέσματα του bullying. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε παρόμοια άτομα, όπως και στο bullying, ειδικά στο διαδικτυακό bullying, ξέρεις, το οποίο έχει πολύ περισσότερα στοιχεία κοινά, γιατί ως ένα σημείο είναι και αυτό διαδικτυακό bullying. Θα λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε πολλές φορές το θήτη να γίνεται θύμα και το θύμα να γίνεται θήτης. Και αυτό το βλέπουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή άτομα τα οποία με κάποιο τρόπο να λειτουργούν υβριστικά, με τον ίδιο τρόπο να λειτουργούν άτομα για να μαζεύονται ουσιαστικά, έτσι.
Υποστήριξη σε τέτοιες περιπτώσεις από το περιβάλλον, είτε είναι οικογενειακό είτε φιλικό, υπάρχει, Νίκο, ή υπάρχει μια υποτίμηση, δηλαδή υποτιμάται, ας πούμε, αυτού του είδους οι επιθέσεις, το bullying που περιγράψαμε? Θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη. Απλά, ωστόσο, ως ένα σημείο υποτιμώνται όλες αυτές οι καταστάσεις. Θα σου έλεγα ότι από άτομα τα οποία λειτουργούν αρκετά καλά μέσα στον ψηφιακό χώρο, με κάποιο τρόπο είναι ευαισθητοποιημένα και αυτά, είναι ικανά να σκύψουν πάνω από το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δυστυχώς, πολλές φορές τα άτομα, ειδικά τα άτομα, τα ενήλικα άτομα, τα μεγάλα άτομα, λειτουργούν έξω από αυτό το χώρο, δεν μπαίνουν εύκολα σε αυτό το χώρο, λέγοντας ότι, κοίταξε, δεν είναι κάτι σημαντικό αυτό που σου συνέβη, δεν είναι κάτι το φοβερό. Ως ένα σημείο είναι μια κατάσταση η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί να σε επηρεάσει, έστω και αν το συγκεκριμένο πρόσωπο, το συγκεκριμένο άτομο το έχει επηρεάσει. Πάντως, πρέπει να πούμε ότι επειδή οι μεγαλύτεροι είναι τεχνολογικά αναλφάβητοι και κοινωνικοδικτυακά αναλφάβητοι. Ακριβώς. Καλά το είπα. Θα πρέπει λίγο να το καταλάβουμε αυτό, ότι τα παιδιά σήμερα, οι νέοι άνθρωποι σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα λειτουργούν περισσότερο μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά έξω στην ζωή. Ακριβώς. Οπότε θα πρέπει να βρούμε τρόπους και μηχανισμούς να το αντιμετωπίσουμε αυτό το κομμάτι. Ακριβώς, Μέρια. Ξέρεις, ένα χαρακτηριστικό είναι στο ότι ειδικά στα παιδιά, αν θέλουμε να το εστιάσουμε, όσο περισσότερο εκτίθενται τα παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο περισσότερο θυμωμένα είναι. Μάλιστα, φάνηκε πάντα από μια έρευνα ότι οι παιδιά τα οποία μένουν περίπου 2 ώρες έχουν, επηρεάζονται μάλλον αρνητικά περισσότερο την ημέρα, 2 ώρες την ημέρα, επηρεάζονται αρνητικά στην ψυχολογία τους. Άτομα τα οποία μένουν πάνω από 3 ώρες όμως, γενικότερα έχουν μια πλήρη εξάρτηση, θα λέγαμε, τα συγκεκριμένα άτομα, παραπάνω από 3 ώρες την ημέρα, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκεί μιλούμε για ένα 9%, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, περίπου το 1 στα 10 παιδιά, παρουσιάζει γενικότερα εσωτερικευμένες συμπεριφορές, κλείνεται στον εαυτό του δηλαδή. Ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό, 14%, παρουσιάζει εξωτερικευμένες συμπεριφορές, θυμωμένα άτομα. Και ένα 18%, αυτό ακριβώς το οποίο λέγαμε προηγουμένως, παρουσιάζει τόσο εσωτερικευμένες όσο εξωτερικευμένες συμπεριφορές. Δηλαδή μπορεί να γίνει και θήτης και θύμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πέρασμα, πάντα με βάση και τη στατιστική, από τη μία κατάσταση στην άλλη πολύ πολύ εύκολα. Δηλαδή ο θυμωμένος μπορεί να γίνει και θύμα στην επόμενη χρονική στιγμή, στην επόμενη μέρα, στον επόμενο μήνα, στην επόμενη ανάρτηση. Νίκο, τώρα υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που επηρεάζουν την διαδικτυακή αυτή επιθετικότητα, δηλαδή, δεν ξέρω, είναι το φύλο, είναι ο χρόνος έκθεσης, ποια είναι τα στοιχεία αυτά? Ως προς το χρόνο έκθεσης, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι σε περίπτωση κατά την οποία έχουμε μια έκθεση παραπάνω από 2 ώρες, ξέρεις, τότε αρχίζουν μάλλον τα προβλήματα. Φαίνεται ότι αρχίζουν τα προβλήματα. Τώρα, ως προς το φύλο, μάλλον μόνο του δεν καθορίζει, ξέρεις, τα ποσοστά και το πόσο τελικά τα κορίτσια παρουσιάζονται περισσότερο επιθετικά σε σχέση με τα αγόρια ή τα αγόρια περισσότερο επιθετικά σε σχέση με τα κορίτσια. Για να είμαστε πιο ακριβείς, τα αγόρια της προεφηβείας, δεδομένου του ότι αρέσκονται να παίζουν αρκετά ακραία, βία, θα έλεγα, περισσότερο διαδικτυακά παιχνίδια. Τα video games. Τα video games, ακριβώς. Μάλλον τα συγκεκριμένα παιδιά φαίνεται να εμφανίζουν περισσότερο βίαιη συμπεριφορά και επιθετική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν φαίνεται περισσότερο ότι επηρεάζει το τι παρακολουθεί ο καθένας και το πού εκτίθεται ο καθένας. Στην περίπτωση κατά την οποία τα δύο φύλλα έχουν τις ίδιες, τις όμοιες επιδράσεις, τότε μάλλον τα αποτελέσματα είναι ίδια και για τα δύο φύλλα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάτι το οποίο ξεχωρίζει το ένα στο άλλο. Ένα στοιχείο στο οποίο υπήρξε έτσι ιδιαίτερα μεγάλη, ένα ερώτημα ιδιαίτερα μεγάλο, έλεγε σχετικά με το επίπεδο των γονέων, σε σχέση δηλαδή με το οικονομικό, το κοινωνικό στάτους των γονέων, το πώς επηρεάζει και το αν επηρεάζει. Εκεί αρχικά υπήρχαν αντικρουόμενες απόψεις. Φαίνεται όμως ότι και εκεί δεν επηρεάζει το επίπεδο των γονέων. Αυτό όμως το οποίο επηρεάζει είναι ο ψηφιακός αλφαβητισμός ή αναλφαβητισμός των γονέων. Ένας γονέας αναλφάβητος ψηφιακά, όπως μπορεί να είμαστε οι περισσότεροι από εκεί πέρα, δεδομένου ότι βρεθήκαμε ως ψηφιακοί μετανάστες στο συγκεκριμένο χώρο, όχι ως αυτόχθονες. Όπως η καινούργια γενιά η οποία βρέθηκε, ακριβώς. Αυτό μιλάμε. Μια χαρά. Ωραία. Αυτόχθονες. Ουσιαστικά γεννήθηκαν. Βεβαίως. Κάποια παιδιά γεννήθηκαν στο συγκεκριμένο χώρο. Ο τρόπος με τον οποίο κάνουν αυτό το πράγμα. Ο τρόπος με τον οποίο κάνουν ήδη από 2 χρόνων τα παιδιά, ήδη από 2,5 χρόνια τα παιδιά, είναι μοναδικό, ακριβώς. Όταν κάποιος χρειάστηκε να φτάσει στα 30 ή στα 40, ούτως ώστε να μπορέσει να δει το σκρολάρισμα το περίφημο. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση η οποία σίγουρα επηρεάζει το συγκεκριμένο.
Η γονική μέρημνα, δηλαδή το κατά πόσον ο γονιός έχει μια καλή επικοινωνία ουσιαστικά με το παιδί του, και επίσης τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των γονέων, γιατί ισχύει και αυτό. Πολλές φορές έχουμε γονείς οι οποίοι είναι εξαρτημένοι και ήδη από το διαδίκτυο. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι σε ηλικίες μεγαλύτερες είναι εξαρτημένοι από το διαδίκτυο. Άρα λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας γονέας εξαρτημένος από το διαδίκτυο, ένας γονέας θυμωμένος στο διαδίκτυο, ένας γονέας ο οποίος κάνει τις περίφημες πύρινες αναρτήσεις, ή ένας γονέας ο οποίος με κάποιο τρόπο θα μεταφέρει το συγκεκριμένο πρότυπο και στο παιδί του ξεκάθαρα. Αυτό δεν είναι εικονική πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι εικονική πραγματικότητα, αυτό είναι πραγματικότητα. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα, σε αυτή την εικονική πραγματικότητα, υπάρχει ενσυναίσθηση, μπορεί να υπάρχει ενσυναίσθηση. Ξέρεις, μιλάμε για ένα τεράστιο κεφάλαιο πλέον, εικονική πραγματικότητα και ενσυναίσθηση, το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει. Θα έλεγα ότι γενικότερα η εικονική πραγματικότητα αφήνει πολύ έντονο το αποτύπωμά της επάνω στον οποιονδήποτε τη χρησιμοποιεί. Ερώτηση και προς τους δυο σας, για παράδειγμα. Πόσο τις εκατό, παρακολουθώντας μια ομιλία, πόσο τις εκατό πιστεύετε ότι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτήν την ομιλία, πόσο τις εκατό μπορούμε να μάθουμε από αυτήν την ομιλία? Μια ομιλία η οποία είναι ενδιαφέρουσα, μια ομιλία που την παρακολουθήσαμε με αρκετό ενδιαφέρον. Εννοείς παρακολουθώντας μία φορά, έτσι. Μία φορά την ομιλία, ναι. Σίγουρα μικρό θα είναι το ποσοστό. Εξαρτάται. Αυτή είναι η έρευνα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, έτσι, που μιλάμε τώρα. Πώς να τα βάλεις με το Στάνφορντ. Εννοείται. Εξαρτάται από τον ομιλητή, εξαρτάται από το θέμα και από την ώρα. 5%. Εγώ θα έλεγα 8-9. 5%. Όλο και όλο 5%. 5%. Στην περίπτωση κατά την οποία διαβάσουμε κάτι, μια φορά το διαβάσουμε, αλλά με κάποιο τρόπο είναι κάτι ενδιαφέρον για μας, το ποσοστό ανεβαίνει στο 10%. Στην περίπτωση που παρακολουθήσουμε κάτι μέσω εικονικής πραγματικότητας, το ποσοστό ανεβαίνει στο 75%. Μάλιστα. Είναι πραγματικά μια κατάσταση η οποία φαίνεται ότι η εικονική πραγματικότητα θέτει καινούργια δεδομένα ουσιαστικά στην πραγματικότητά μας. Ακόμα ξέρετε και ότι οι θεραπευτικές συνεδρίες, οι οποίες γίνονται μέσω εικονικής πραγματικότητας, φαίνεται ότι εγκαθιστούν ένα υψηλότερο ποσοστό ενσυναίσθησης σε σχέση με τις συνεδρίες οι οποίες γίνονται μέσω Skype. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα μπορούμε να κάνουμε εικονική πραγματικότητα συνεδρία? Δυστυχώς έχει ξεκινήσει και αυτό σαν φαινόμενο. Θα έλεγα βεβαίως ότι πάντα, και αυτό νομίζω ότι είναι το παρήγορο, ότι η συνεδρία η οποία είναι η διαζώση συνεδρία, μάλλον φαίνεται ότι εγκαθιστά τον υψηλότερο βαθμό ενσυναίσθησης, πάντα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα. Από εκεί και πέρα φαίνεται, ξέρετε, ότι είναι ένα εργαλείο η εικονική πραγματικότητα. Mm. Ένα εργαλείο το οποίο εξαρτάται το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Αν το χρησιμοποιήσουμε θετικά, προφανώς και θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την ενσυναίσθησή μας, να καταλάβουμε καλύτερα κάποια πράγματα, να μπορέσουμε να μπούμε στα λεγόμενα παπούτσια του άλλου. Από εκεί και πέρα όμως, η εικονική πραγματικότητα, όταν τη βλέπουμε μέσα από ήρωες στα video games, τα οποία παίζουν οι έφηβοι ή κυρίως οι προέφηβοι, όπου εκεί έχουμε έναν ήρωα ο οποίος έχει 7 ζωές, πεθαίνει και ξαναγεννιέται και ξαναγεννιέται πάλι. Νομίζω ότι όλο αυτό μάλλον δεν προάγει την ενσυναίσθηση σε ένα παιδί στο οποίο τελικά τα πάντα τα βλέπει ότι λειτουργούν κάπως έτσι. Ή ένα αυτοκίνητο το οποίο διαλύεται, ανασυντίθεται και ξανά πάλι. Μάλλον τα πράγματα προφανώς στην καθημερινότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Δυστυχώς τα τροχεία δυστυχήματα είναι κάτι το οποίο αφορούν και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Κατά αυτόν τον τρόπο όμως, λοιπόν, τα παιδιά δυστυχώς δημιουργούν εικόνες, καλλιεργούν νοοτροπίες και μάλλον μπαίνουν σε ένα πλαστό, σε ένα λάθος τρόπο σκέψης, ο οποίος δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ενσυναισθητικός τρόπος σκέψης. Μάλιστα. Και Νίκο, πάμε και τώρα στην κρίσιμη ερώτηση. Mm-hmm. Αντιμετώπιση. Υπάρχει αντιμετώπιση? Ναι, υπάρχει αντιμετώπιση. Θα έλεγα ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση και δεν μπορούμε εύκολα να μιλήσουμε για αντιμετώπιση, ξέρεις. Και γιατί δεν μπορούμε εύκολα να μιλήσουμε για αντιμετώπιση? Γιατί όλα τα διέξοδά μας, γιατί όλα τα προβλήματά μας, γιατί όλο το θυμό τον οποίο έχουμε σωρεύσει εμείς στην πραγματικότητα, το μεταφέρουμε ουσιαστικά στο πληκτρολόγιο. Άρα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να καταλάβουμε, το να κατανοήσουμε, το να συνειδητοποιήσουμε τα συναισθήματά μας ή, αν μιλήσουμε συγκεκριμένα, το πόσο θυμωμένοι είμαστε. Το επόμενο είναι να μπορέσουμε να βρούμε την πηγή του κακού ποια είναι. Γιατί προφανώς η πηγή του κακού δεν είναι ο άλλος ο άνθρωπος, ο οποίος τον στολίζουμε με 1000 αρνητικές κριτικές εκείνη τη στιγμή, τον βρίζουμε ή μπαίνουμε στη διαδικασία να τον περιθωριοποιήσουμε. Μειώνω το χρόνο έκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το να μειώσουμε το χρόνο έκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι και αυτό κάτι το οποίο θα βοηθήσει, ούτως ώστε να μην λειτουργήσουμε τόσο αρνητικά. Έχω πάντα κατά νου όμως αυτό το οποίο λέγαμε και προηγουμένως, το ότι οι διαζώσεις επικοινωνία, οι διαζώσεις πρόσωπο με πρόσωπο έτσι, επικοινωνία, είναι μια επικοινωνία η οποία πραγματικά αποτελεί την πεμπτουσία της επικοινωνίας και δεν μπορεί με τίποτα να την αλλάξουμε με κάτι άλλο, με μια εικονική πραγματικότητα ή αντίστοιχα με την πραγματικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Όσο δε για τα παιδιά τα οποία έλεγα προηγουμένως, προφανώς ένα παιδί θα πρέπει να ζει μέσα σε συναισθηματική ασφάλεια, να υπάρχει επικοινωνία και να υπάρχουν όρια, μαγική λέξη. Γινόμαστε και γραφικοί πολλές φορές εμείς οι ψυχολόγοι, που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Σίγουρα όμως, κάτι το οποίο θα πρέπει ο καθένας από εμάς, τους ψηφιακούς μετανάστες που έλεγα προηγουμένως, να κοιτάξει να είναι λίγο περισσότερο να μάθει την ψηφιακή αλφαβήτα, ώστε να παρακολουθήσει να βρίσκεται κοντά στα τεκτενόμενα του παιδιού του, που δυστυχώς πολλές φορές δεν μπορούμε να τα προλάβουμε. Με όρια κι αυτός βέβαια. Εννοείται, εννοείται, γιατί πολλές φορές ξέρεις, ο δρόμος προς το να μπορέσω να βοηθήσω ξεκινάει πολλές φορές και καταλήγει, συγγνώμη, πολλές φορές μέσα από το ότι εγώ γίνομαι εξαρτημένος. Εξαρτημένος, πραγματικά. Ακριβώς. Αυτή η λέξη με τα όρια είναι πολύ σημαντική. Την επόμενη φορά που θα έρθεις, ίσως πρέπει να μιλήσουμε για τα όρια. Ακριβώς. Για τα όρια όλων μας. Για τα όρια όλων μας. Γιατί ξέρεις, τα όρια είναι μια λέξη την οποία τη χρησιμοποιούμε πολλές φορές απέναντι στα παιδιά. Λέμε τα παιδιά πρέπει να έχουν όρια. Ορθά βεβαίως, ότι τα παιδιά πρέπει να λειτουργούμε σαν μια ομάδα η οποία έχει κανόνες, η οποία έχει κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, όπου κάποιοι κάνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Όμως δεν μιλούμε ποτέ για τα όρια τα οποία πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Για τα όρια που πρέπει να θέσουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί πολλές φορές, ακόμα και στα παιδιά, εμείς οι ίδιοι γινόμαστε το πρότυπο, ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν θέτοντας τα δικά τους μικρά ή μεγάλα όρια. Έτσι. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.